Η Νέα Δημοκρατία, σαν έτοιμη από καιρό και φυσικά πατώντας πάνω στην αντιλαϊκή πολιτική της πρώτης φοράς αριστερά στην κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία, έρχεται καλπάζοντας να υλοποιήσει τις απαιτήσεις, θα έλεγα έτσι, του 35%, του υπόλοιπου 35% του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Όλο το υπόλοιπο το υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από αυτή την άποψη είναι άξιοι και πιστοί εφαρμοστές της αντιλαϊκής πολιτικής, υλοποιώντας κατά γράμμα ό,τι τους λέει το μεγάλο κεφάλαιο, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, υλοποιώντας την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μεγάλα τυχοδιωκτικά παιχνίδια στην ευρύτερη περιοχή σε βάρος του λαού μας και των λαών της περιοχής. Άρα λοιπόν πώς να αξιολογηθεί? Αξιολογείται ταξικά, έχει ταξικό πρόσημο, υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και απέναντι σε αυτά τα συμφέροντα που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία ως συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων έρχεται η πολιτική του ΚΚΕ, υπερασπιστής των συμφερόντων του εργαζόμενου λαού, που λέει ότι πρέπει να σηκώσει ανάστημα κόντρα στη λογική του νόμου και τάξη, κόντρα στη λογική ενός κράτου επιτελικού που ακριβώς αυτό, ικανού δηλαδή να χτυπήσει ανά πάσα στιγμή και το λαϊκό κίνημα και να θωρακίσει το πολιτικό σύστημα που παίρνει αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα. Κύριε Συνδυχάκη, η άποψή μας είναι ότι αυτός ο καυγάς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι περιόνου σκιάς. Γιατί? Γιατί υπάρχει εμπειρία από το παρελθόν για πολύ μεγάλες ευρύτερες συνενέσεις διαχρονικά μεταξύ των αστικών κομμάτων στην Ελλάδα και φυσικά συνένεση στην υπάρχουσα εφαρμοζόμενη πολιτική από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από ό,τι φαίνεται και στο μέλλον. Και αυτά τα οποία λέμε δεν είναι αυθαίρετα. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση Παπαδήμου, όπου οι τότε κυβερνήσεις ομονόησαν και συνένεσαν στην εφαρμογή της πιο σκληρής αντιλαϊκής πολιτικής με μνημόνιο? Θέλετε να συζητήσουμε για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το ψήφισαν 5 κόμματα στη Βουλή, μεταξύ αυτών και τα υπάρχοντα σήμερα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, ΠΑΣΟΚ? Θέλετε να πούμε για ευρύτερες συνενέσεις που αυτή η συνένεση εντάσσεται στα πλαίσια της υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Για ποιο πράγμα να συζητήσουμε? Άρα λοιπόν αυτός ο καυγάς είναι προσχηματικός, είναι ψεύτικος. Η περίπτωση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, κατά την δική μας άποψη και επιμένουμε σε αυτό πεισματικά, λειτουργεί και ως ένα βαθμό από προσανατολιστικά από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία ως αποτέλεσμα των δικών τους πολιτικών. Εμείς δεν θα πούμε σε αυτή την συζήτηση την ονοματολογία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για πολύ συγκεκριμένους λόγους, όχι γιατί έχει να κάνει με το πρόσωπο, πέρα και έξω από εμάς το θέμα του προσώπου ως προσώπου. Εμείς από θέση αρχής είμαστε αντίθετοι σε αυτό που εκφράζει ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα, που επικυρώνει τις αποφάσεις της Βουλής, κινείται μέσα στο αντιλαϊκό πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή είναι ο σκληρός πυρήνας της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής στα πλαίσια αυτής της εξουσίας που υπάρχει σήμερα. Φυσικά όλοι ενδιαφέρονται να βάλουν το φωτοστέφανο της συνένεσης με αφορμή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό εκφράζεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μιλάει για συνένεση και την ίδια στιγμή εντάσσει το ζήτημα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας στα παζάρια για τον εκλογικό νόμο ή και για άλλα ζητήματα. Το ίδιο φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πρωτοστάτησε στην αποσύνδεση της προεδρικής εκλογής από τη διάλυση της Βουλής, ενώ το 2015, με αφορμή την αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ το 2015 είχε κρατήσει μια διαφορετική στάση. Και φυσικά το κίνημα αλλαγής παίζει και αυτό τα δικά του μικροκομματικά λοιπόν, παιχνίδια. Για να κλείσουμε με ένα άλλο θέμα το οποίο τέλος, είναι της απόλυτης τέλος, και επιτρέψτε μου γι' αυτό, νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει μνήμη χρυσόψαρου. Και ξέρετε γιατί? Διότι μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε το σχέδιο Ηρακλής που δίνει κρατικές εγγυήσεις στις τράπεζες αξίας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο είναι τα στεγαστικά δάνεια τα οποία οι κατοικίες των ανθρώπων θα βγουν σε πληστηριασμό. Yeah. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με απόφαση υπουργού και εφόσον και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι οικονομικές συνθήκες, οι επιχειρηματικές συνθήκες στη χώρα μας. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι οι συντάξεις και οι μισθοί, δεν θα συζητάμε μάλλον πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, αλλά πόσο μειώθηκαν διαχρονικά οι μισθοί, για να καταλάβουμε ότι λειτουργούν με τη λογική. Πάμε τώρα λοιπόν, κύριε Κερίδη. Σου παίρνω 10 και σου δίνω 1. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κύριε, είτε με Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, είτε χωρίς να υπάρχει Υπουργείο, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στη λογική νόμου και τάξης εκφράζεται και στην περίπτωση του προσφυγικού μεταναστευτικού.
Και ο εγκλωβισμός θα συνεχίσει να υπάρχει, σε αντίθεση με αυτό που έλεγε πάντα το ΚΚΕ, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν, να φύγουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά, από αυτά τα hot spot που είναι Dachau στην κυριολεξία, να μεταφερθούν σε νέα κέντρα ανοιχτά στην υπόλοιπη Ελλάδα, να δοθούν όλες εκείνες οι εγγυήσεις και οι προϋποθέσεις προκειμένου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες να φύγουν στις χώρες προορισμούς τους, και όσο παραμένουν εδώ πέρα θα πρέπει να τύχουν τις καλύτερες δυνατής υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, χωρίς καμία εμπλοκή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η Ελλάδα έχει εμπλακεί έτσι κι αλλιώς στους τυχοδιοκτησμούς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και εκείνο που πρέπει να απαιτήσει ο λαός μας είναι να σταματήσουν οι πόλεμοι για να σταματήσει η προσφυγιά.